Δυσφορία προκάλεσε στο Προεδρικό η πρόταση Ακχιντζή για διαφοροποίηση τη διαδικασία των συνομιλιών. Όχι τόσο ω προ το περιεχόμενο τη τουρκική πρόταση, η οποία όπω ήταν φυσικό απορρίπτεται από την ελληνική πλευρά, όσο για τη χρονική στιγμή που ο επιχείρησε να ευνηδιάσει. Την ημέρα δηλαδή του κοινού μηνύματο με τον Πρόεδρο Στασιάδη, με την ευκαιρία τη συμπλήρωση ενό χρόνου από την έναρξη του μεταξύ των μεταξύ του συνομιλιών. Αυτό που στην ουσία ζητά ο είναι ένα νέο Μπούρκεστοκ. Να μπουν στην άκρη εναπομείνασε σε διαφωνίε στα τέσσερα κεφάλαια που συζητούνται εδώ και ένα χρόνο, κυρίω στη διακυβέρνηση και περιουσιακό, και να ξεκινήσει εκτό Κύπρου η συζήτηση του εδαφικού, η οποία θα εξελιχθεί ακολούθω σε πενταμερή διάσκεψη με τη συμμετοχή των εγκυητριών δυνάμεων για εγγυήσει και ασφάλεια. Με τελικό πάντα σταθμό τα δημοψηφίσματα. Για επανάληψη τη πάγια τουρκική θέση, έκανε λόγο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίο απέρριψε τόσο την ιδέα για μεταφορά εκτό Κύπρου των διαπραγματεύσεων, όσο και την εισήγηση για πενταμερή διάσκεψη. Θα πρέπει, υπέδειξε, να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί όλων των ψυχών των τεσσάρων αυτών κεφαλαίων και ακολούθω να συζητηθούν στην Κύπρο ανάμεσα στι δύο πλευρέ τα εναπομείναντα δύο κεφάλαια: εδαφικό και ασφάλεια εγγύηση. Αναλόγω των αποτελεσμάτων τη διαπραγματεύση και επί των έξι κεφαλαίων, και όταν θα είμαστε σε ακτίνα λύση, συμπλήρωσε, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μια πολυμερή και όχι πενταμερή διάσκεψη, με την οποία θα καταργείται το εφιστάμενο απαράδεκτο σύστημα εγγύσεων. Την πρόταση Ακχιντζή απέριψαν και όλα σχεδόν τα κόμματα, με το Ακκίντζή να υιοθετεί ωστόσο εμέσω έστω τα όσα περι τελευταία ευκαιρία επανέλαβε χθε ο Ακχιντζή. Θα πρέπει πέδειξε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαπραγμάτευση όλων των εσωτερικών πτυχών και στη συνέχεια να συγκληθεί μια αντιπροσωπευτική διεθνή διάσκεψη με τη συμμετοχή τη Κυπριακή Δημοκρατία για συζήτηση των διεθνών πτυχών του Κυπριακού. Δίκο Εδέξη Μαχία Πολιτών και Κίνημα Αλληλεγγύη επανέλαβαν με την ευκαιρία τι διαφωνίε του για τι θέσει και του χειρισμού του Προέδρου Α